Στο 4% υποχώρησε ελαφρά το ΑΕΠ της Γαλλίας το 2014 από το 4,1% το 2013 σύμφωνα με στοιχεία της Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σημασία έχει βέβαια από ποιο σημείο εξετάζονται οι αριθμοί. Η γαλλική κυβέρνηση, που είχε κάνει προβλέψεις για διαμόρφωση του ελλείμματος στο 4,4% παρά τις αρχικές προβλέψεις για μικρότερο έλλειμμα 3,8%, θεωρεί την υποχώρηση σημαντική. Αυτός ο στόχος είναι ενδεχομένως περισσότερο ρεαλιστικό να επιτευχθεί το 2015 παρά το ότι ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μισελ Σαπέν έχει θέσει ως στόχο το 4,1%. Το Παρίσι έχει λάβει προθεσμία από τις Βρυξέλλες ως το 2017 για να φτάσει σε έλλειμμα ίσο ή χαμηλότερο του 3%.